Ο κύριος Πρωθυπουργός δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του. Δεν ήθελε μέσα στην κρίση του κορονοϊού να δίνεται η ευκαιρία στο ΣΥΡΙΖΑ να σπεκουλάρει πάνω σε ένα ζήτημα που θα δεξίσω αμέσως μετά όσο θέλετε. Και αποφάσισε ότι καλύτερα είναι να καταργηθεί το πρόγραμμα και να πάμε από την αρχή σε μια επαναξιολόγηση όλων των ΚΕΚ και αυτής της διαδικασίας, παρά να αναλώσουμε τις επόμενες μέρες. Μα που συγγνώμη. Πρέπει να μιλάμε για την καραντίνα, για τα σοβαρά θέματα. Αν είχε δίκιο η κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, γιατί να κάνει πίσω και να φοβηθεί σας μια σπέκουλα, όπως λέτε. Σας είπα σε τι στηρίχθηκε η απόφαση του Πρωθυπουργού. Στηρίχθηκε στο ότι λόγω της βιασύνης του προγράμματος υπήρχαν αστοχίες στο εκπαιδευτικό υλικό, πραγματικές, αυτές που έχει δει η κοινή γνώμη, που δεν ήταν καθόλου στην πρόθεσή μας να υπάρχει κάτι τέτοιο. Και απόφαση του κ. Πρωθυπουργού να μην δώσουν ευκαιρία στην αντιπολίτευση να αναλωνόμαστε συνεχώς σε ένα καινούριο καυγά. Τώρα θα αναγκαστούμε να πάρουμε από άλλο κωδικό. Δηλαδή από χρήματα που θα μπορούσαμε πάλι ΕΣΠΑ μεν, όπως είπατε σωστά, αλλά που θα μπορούσα εγώ να τα βάλω παραδείγματος χάρη άλλα 200 εκατομμύρια στο εγκυοδοτικό που βάζω. Και άμα δω ότι έχει κίνηση και δεν φτάνουν τα 7 δισεκατομμύρια, να τα κάνω 8 δισεκατομμύρια. Αυτά δεν θα τα χάσω τώρα. Θέλω να ξεκαθαρίσω, εγώ δεν αισθάνομαι ότι υπάρχει κανενός είδους κυβερνητική κριτική προς τον κύριο Βρούτση. Πράγματι, η κατάρτιση είναι στα πλαίσια της αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας. Και η όλη διαδικασία έγινε με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και της ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας. Όμως ήταν μια συλλογική κυβερνητική απόφαση. Ο Πρωθυπουργός αποφάσισε την αποσύρει για τους λόγους που εξήγησα. Πάμε παρακάτω. Πολιτική ευθύνη στην πολιτική πάντα υπάρχει. Όσοι συμμετείχαμε στην λήψη αυτή τη απόφαση, έχουμε πολιτική ευθύνη. Και πώς θα γίνει η ανάληψή τη κατά την κρίση σας? Είμαι ένα πρόσωπο, γιατί δεν μου αρέσει αυτό. Πώς πρέπει η να γίνει η ανάληψη της ευθύνης? Κατά το Σύνταγμα δύο άνθρωποι, ή ο Πρωθυπουργός ή ο λαός. Ο Πρωθυπουργός κρίνει σε πρώτο χρόνο και ο λαός την ώρα των εκλογών. Δεν ξέρω εγώ άλλο τρόπο, κύριε Παπαδόπουλε. Υπάρχει θέμα παραίτησης υπουργού, κύριε Υπουργέ, κατά την εγγνώμη σας? Η κυρία Γεννηματά, για παράδειγμα, ζήτησε την παραίτηση του Υπουργού Εργασίας. Και ο ΣΥΡΙΖΑ τη ζήτησε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Εντάξει. Εγώ θα πω τη γνώμη μου. Μα τη γνώμη δεν υπάρχει απολύτως κανένα ζήτημα με τον κύριο Βρούτση. Μέσα σε αυτή την αγωνία να μην πάει κανένα ευρώ χαμένο, έπεσε και αυτή η ιδέα. Εξηγήσαμε τους λόγους που δεν πήγε όπως ακριβώς θα θέλαμε. Μάλιστα. Διορθώθηκε σήμερα. Η δουλειά που γίνεται είναι πρωτόγνωρη, είναι πολύ, είναι σε πολλά επίπεδα. Και πάμε τώρα. Θεωρώ εξαιρετικά άξιο υπουργό τον Γιάννη Βρούτση.